ladies and gentlemen. Σήμερα μια πολύ power, πολύ ανεβασμένη και ολοκαύτωμα εκπομπή θα μπορούσε να θεωρηθεί. Όχι, γιατί κόκκινο της φωτιάς εσύ, κόκκινο της φωτιάς ο Πάγκος, κόκκινο της φωτιάς εσωτερικά η γυναίκα. Εσωτερικά εννοείται, εσωτερικά και εξωτερικά. Άλλη μια εκπομπή μου πει είναι κοντά σας, άλλη μια Εύη Χιλά είναι κοντά σας. Άλλος ένας Αλέξανδρος Πετρίδης, ένα πλούσιο επιτελείο, αλλά και πάρα πολλοί συνεργάτες. Μια πολύ συλλεκτική και πολύ ωραία εκπομπή για σήμερα. Σωστά. Με πάρα πολύ ωραία θέματα, γι' αυτό τρέχω και εγώ για να τα προλάβουμε, γιατί ο χρόνος πολλές φορές είναι και ο καλύτερος γιατρός, αλλά ο χρόνος κάποιες φορές, όπως και να το κάνεις φίλε τηλεθεατή. Είναι και. Είναι αυτό το μοντέλο. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Ναι, βέβαια, να με ρωτήσει. Ξέρεις, το έχουμε προσέξει πολλές φορές, όχι στη δική μας εκπομπή. Όχι γενικώς τηλεόραση. Όταν το φοράμε ένα ρούχο, ρε παιδί μου, αυτό, λόγω της τηλεόρασης, ξέρεις, το βγαίνει στο δέρμα μας, το καταλάβει. Εγώ την άλλη φορά που φοράγα ροζ, είχε ροζέ στη μούρη μου πολύ, το θυμάσαι. Όχι, εγώ θυμάμαι ότι είχε βάλει πάρα πολύ ροζ. Όχι, τώρα δεν σε έχει βάλει κόκκινο στα χέρια σου, έχει βάλει βαφή στα χέρια σου. Δηλαδή. Όχι, αυτό είναι εδώ πέρα, είναι στο monitor το δικό μας. Είσαι σίγουρο. Ναι, είμαι απόλυτα, δεν βγαίνει αυτό στον αέρα. Απλά τα monitor εμείς τα έχουμε λίγο τζιμπημένα, γιατί θέλουμε να βλέπουμε την ακρίβεια των πραγμάτων. Και όταν θες να δεις την ακρίβεια των πραγμάτων, πρέπει λίγο να το έχει λίγο τζιμπημένο κάτι. Αυτό νομίζω ότι κάτι εδώ θα γίνει. Κάτι θα δω κανένα πόδι, κάτι Γιάννη θα το δω. Έτσι φοβάμαι, δεν ξέρω, θα δούμε. Λοιπόν, σήμερα έχουμε. Όχι, μην αγχώνεστε, είναι τα δικά μας, είναι αυτά τα τεχνικά μέρη. Λοιπόν, επίσης να πω ότι και σήμερα, μην ξεχάσουμε τη μεγάλη μας προσφορά. Βεβαίως. Η Σεβρολέτ Κουράκο στην Πειραιώς 177, επίσημη αντιπροσωπεία Σεβρολέτ, με σέρβις όλων των ειδών αυτοκινήτων. Κάνει δωρεάν, όχι σε 20 μόνο ή σε 10, σε όλους που θα τηλεφωνήσουν σήμερα, Εύη μου, δωρεάν έλεγχος 30 σημείων. Wow. Στην Chevrolet Kurakos, εγγύηση και ποιότητα στο σέρβις, στα ανταλλακτικά, αλλά και σε οτιδήποτε έχει να κάνει με το αυτοκίνητο όλων των εταιριών. Επίσης, πρέπει να πω ότι 30 σημεία είναι στην ουσία ένας πλήρης έλεγχος αυτοκινήτων για όλους εσάς. Και για τρεις πρώτους από εσάς, 40% έκπτωση στην τοποθέτηση καυσίμων υγραερίου, γκάζι ή φυσικό αέριο. Πάρα πολύ κόσμο το χρειάζεται, διότι η βενζίνη έχει ανέβει πάρα πολύ. Και, είστε σε και με τον γκάζι είναι τα μισά λεφτά. Σημασία όμως δεν έχει μόνο το ότι κάνουμε το 40% έκπτωση με τα καλύτερα υλικά που χρησιμοποιούνται, ιταλικά. Εγώ προτείνω, αλλά είναι η δουλειά, η καλλιτεχνία και η εξειδίκευση που έχει, γιατί είναι εξειδικευμένο συνεργείο τοποθέτησης υγραερίου ή φυσικού αερίου, η Chevrolet Kurakos και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την εγγύηση στην ποιότητα και στην απόδοση. Σαφώς και εγγύηση στην εργασία αλλά και στην τιμή, η χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Πάμε να ξεκινήσουμε. Σήμερα έχουμε και αθλητικό θέμα Extreme Time με Δημήτρη Χρυσόπουλο που έχει ετοιμάσει κάτι πάρα πολύ ωραίο. Alright. Και ο Άρης Παπαδογιάννης με ένα μικρό συμπυκνωμένο πολύ ωραίο αυτό θέμα το παιδί. Για σήμερα. Και βεβαίως ξεκινάμε. Μου το κόβεις, μου το. Καλή τι σου το κόβω, καλέ. Σε λίγο θα παρουσιάζει μόνο στο την εκπομπή και εμείς θα είμαστε καλεσμένοι. Λοιπόν. Και βεβαίως ξεκινάμε με Χριστιάνα Ραζή, εδώ, από την ιδιαίτερη αυτή στήλη της. Είμαστε έτοιμοι. Οι ζώνες παρακαλώ να προσδεθούν. Έτσι. Το πλήρωμα, Captain Krupp Kimbrel. Πώς το λένε αυτό, βρε Χριστιάνα μου, αν ξέρεις τώρα μιλάμε. Πώς το λένε, Captain Krupp Ereti, πώς το λέτε μια φωνή στο τέλος. Και καλά το πλήρωμα ότι πρέπει να πώς το λένε. Όχι, παιδί μου, το πλήρωμα είναι έτοιμο για απογείωση. Krupp Cabinets Gruber. Κάπως λένε, ρε παιδί μου. Όλοι το έχουμε ακούσει, πρέπει να το θυμάμαι τώρα. Κρου-κρου. Κρου-κρου. Σας έχω πει ότι πάντοτε, παλιότερα, όταν ήμουν πιο μικρός, ήθελα να είμαι αυτή η φωνή που παλιότερα τα λέγανε σε πολλές γλώσσες μέσα στο αεροπλάνο. Ακόμα τα λένε κάποιες. Όχι σε πάρα πολλές, τώρα τα λένε αγγλικά και ελληνικά. Ανάλογα την πτήση από πού είναι. Αν είναι, ξέρω εγώ, από Ιταλία θα τα πούνε και στα αγγλικά. Αν είναι από ναι, Ισπανία δηλαδή, θα τα πούνε ισπανικά, έτσι δεν είναι. Έλεγε. Δεν το μάθει. Φίλες και φίλοι, έλεγε, φίλες και φίλοι. Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 935 της Ολυμπιακής ή της Aegean ή της Modern Airline για το Βουκουρέστι. Είμαστε αυτό και τα λοιπά. Αμέσως μετά. Τιν τιν. Ladies and gentlemen, I'm raining. I'm ready to learn when you're ready. Τιν τιν. Βιγέτες και με καρύτ και δεν πέχνει και φακιάν και βιγέτη και αυτή. Τιν τιν. Je suis du bord du tout, από το τζουμπάνιο. Δηλαδή θα ήθελα πάω πόσες γλώσσες τα λέγανε παλιά. Εσύ πώς θα τα λύσεις όλες τις γλώσσες με translate. Εγώ με translator. Θα έπαιρνα ένα αυτό το translator, θα περνούσα ανάμεσα από τα καθίσματα. Παίρνει το transistor. Α, το transistor είναι αυτό, δεν έχεις δίκιο. Λοιπόν, τι όμορφη που είσαι σήμερα. Επηρεάστηκα σήμερα, με επηρέασες από αεροπορική εταιρεία. Εγώ σήμερα έχω ντυθεί δασκάλα. Δασκάλα. Καλά, σε όλους μας κάνεις από αεροσυνοδός. Ναι. Γιατί. Παιδιά, είναι τώρα ο καθένας τη φαντασία. Γιατί είσαι τόσο εκλεπτισμένο. Κοίτα. Εγώ έχω φαντασίωση τώρα. Τι δασκάλα, τι μάθημα. Δηλαδή ένα μαντίλεμα είχε.
Και την τσάντα. Καλώς ήρθατε. Και ένα καπελάκι. Να σε ρωτήσω. Εντάξει, άμα είχα εννοεί δασκάλα, κυκλοφορεί έτσι. Μόνο τα γυαλιά μου λείπουν. Ναι, με μου λες. Ορίστε, πάλι κάτι σου λείπει. Τι δασκάλα θα ήθελες να ήσουν, άμα ήσουν δασκάλα? Νηπιαγωγός. Α, στα πολύ μικρά παιδιά. Α, εγώ δημοτικού αν ήμουν. Στα νηπιαγωγάκια. Εγώ θα ήθελα παιδιά λύκειο. Τι άλλο. Τι άλλο. Και στην τελευταία τάξη που μετά φεύγουν και από το λύκειο. Για να μην έχει και θέματα μετά. Ναι. Λοιπόν, υπονοείς κάτι, κοπελιά. Αστείευες, παιδί. Λοιπόν, πάμε να πούμε λίγες έρευνες που μας έχεις ετοιμάσει. Γιατί. Δεν ξέρω. Γιατί, παιδί μου, τι δεν είναι οι έρευνες όπως πρέπει να μας τις πεις. Φυσικά. Πάντα. Λοιπόν, έχω μία κινέζικη επιστημονική έρευνα. Ας κάτσω. Η οποία δίνει απαντήσεις σε όσους έμειναν στο τάφι. Ναι. Η οποία τι δίνει. Λοιπόν, Κινέζοι επιστήμονες ισχυρίζονται ότι ανακάλυψαν μια μετάλλαξη γονιδίου, η οποία αυξάνει τις πιθανότητες μιας νέας ή ενός νέου να κάνει σχέση. Αν αυτό ισχύει, τότε πόσο εύκολο είναι κανείς να μείνει μόνος του, ειδικά όταν έχει γενετικό υπόβαθρο. Αυτό δεν το ξέρω, θα μας το πεις εσύ και η έρευνά σου. Λοιπόν, οι Κινέζοι ερευνητές ανακοίνωσαν ότι είναι η πρώτη φορά που ανακαλύπτεται πως γενετικοί παράγοντες παίζουν ρόλο στη δημιουργία ρομαντικών σχέσεων. Άλλοι επιστήμονες όμως εμφανίστηκαν πιο επιφυλακτικοί, επισημαίνοντας ότι σε κάθε περίπτωση αυτή η γονιδιακή επίδραση είναι μικρή, καθώς η ανάπτυξη ενός ειδηλίου είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων. Mm-hmm. Λοιπόν, το επίμαχο γονίδιο είναι το 5ηα1 και η κρίσιμη μετάλλαξή του είναι η ΣΕΣΕ που οδηγεί στην αύξηση της σερωτονίνης στον εγκέφαλο. Μια άλλη μετάλλαξη αυτού του γονιδίου, η G, σύμφωνα με τους Κινέζους επιστήμονες, μειώνει τη σερωτονίνη, κάνει τους ανθρώπους πιο απεσιόδοξους και νευρωτικούς, με συνέπεια να δυσκολεύονται να σταυρώσουν ραντεβού ή να κάνουν σχέση. Τι λες, ρε παιδάκι. Είδες τελικά, οι Κινέζοι, ρε παιδί μου, όσο μικρόσωμοι και μικροκαμωμένοι είναι, τόσο μεγάλες έρευνες κάνουνε. Ναι, το έχουν αλλού το μέγεθος. Ναι, όχι, στο ούτε IQ. Αλλού, στο IQ. Αυτό εννοώ. Αυτό το IQ μπορεί να είναι και ραδικιού, καμία σχέση. Καμία σχέση. Γιατί λένε IQ ραδικιού, αλήθεια, ή το ραδίκι έχει IQ. Μάλλον ή δεν έχει καθόλου. Μάλλον γι' αυτό. Επειδή δεν έχει καθόλου. Μάλιστα. Ναι. Αχ, τι ωραίο που είναι το παράδειγμα. Να σας φιλέψω κάτι, μισό λεπτό, να σας... Τι ωραίο, βρε παιδί μου, δηλαδή, μας τροτάρεις. Είναι αυτό για να τροτάρεις τον κόσμο όταν έρχεται. Σιγά μην γίνεις λιώμα. Για να σας αντέξω. Το έχω βάλει εδώ, όταν δεν μπορεί, να μην μου πηγαίνει αλλού. Θα βάζω ένα ποτάκι να πίνουμε. Τι όμως. Ναι, είναι πολύ ωραίο. Πολύ έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Δροσιά και βεβαίως τα καταστήματα Σουέλο και την Ινάκτ, γιατί κάθε εβδομάδα πραγματικά φέρνει καινούργια πράγματα. Μπισκοτιέρες, και τι δεν μας έχει φέρει πάλι. Την αγαπάμε, είναι εξαιρετικά όλα. Λοιπόν, για πάμε να συνεχίσουμε. Ναι, οι ερευνητές του Πανεπιστημίου του Πεκίνου, επικεφαλής του καθηγητή ψυχολογίας Σαολίν Τζιου, έκανε τη σχετική δημοσίευση στο επιστημονικό περιοδικό Scientific Reports και σύμφωνα με τη βρετανική Guardian ανέλυσαν δείγματα DNA από 579 φοιτητές και διαπίστωσαν ότι όσοι είχαν το συγκεκριμένο γονιδίωμα, στο γονιδίωμα του συγκεκριμένη μετάλλαξη, είχαν αυξημένη πιθανότητα να βρίσκονται σε κάποια ρομαντική σχέση, αντίθετα με τους άλλους που είχαν την άλλη μετάλλαξη στη G και δεν είχαν καθόλου σχέση. Εγώ τότε δεν είμαι στη G σίγουρα. Δεν ξέρω αν είσαι στην G ή στην B και εγώ δεν ξέρω τι, αλλά αν τελικά όντως υπάρχει τρόπος να μπορούμε να ανακαλύψουμε σε μια λογική ηλικία, ξέρω εγώ, των 20 ετών, κατά πόσο έχουμε μέσα στο DNA μας την διάφτη περιπτώση, και στο DNA δεν είπες ότι υφίσταται αυτό. Υφίσταται. Ναι. Το πώς μπορούμε να είμαστε στις σχέσεις μας μελλοντικά, νομίζω θα είναι μια σωστή καθοδήγηση να μην κάνουμε και λάθη, έτσι δεν είναι, και να μην πληγωθούμε, αλλά και να μην πληγώσουμε, γιατί είμαστε άνθρωποι. Η οποία τελικά αποδεικνύεται ότι δεν μπορούμε να είμαστε άνθρωποι μια σύνεμη σχέση, να μην πληγώνουμε και κανέναν άνθρωπο άλλο. Και τι δηλαδή, άμα το πει αυτό ο γιατρός και τι θα του πει, θα πεις μετά, συγγνώμη κοπελιά. Άκουρε δες, όταν κάνω, εγώ ξέρω με πολλούς γνωστούς ανθρώπους, οι οποίοι λένε, μα δεν είναι δυνατόν, συνέχεια μαλώνουμε στις σχέσεις μου και μαλώνω και όταν αποζητάω την ηρεμία και πάλι δεν μπορώ να τη βρω, γιατί κάτι γίνεται και προκαλώ έναν καυγά. Άρα το έχει το DNA σου, λέω εγώ, τι στάτε. Εγώ ναι. Μου λέει γιατί με προκαλεί ο άλλο. Πώ σε προκαλεί, και εντάξει, αυτό κάθε σχέση σου σε προκαλεί. Άρα το έχει και δεν το ξέρει. Προκαλεί, άρα άμα το ξέρει ότι υφίσταται μέσα σου, ίσω τελικά αυτό να σε βοηθήσει και να. Μπορεί. Να σου πω δηλαδή, εσύ μαλώνεις μαζί της. Εγώ. Εσύ μαλώνεις μαζί της. Όχι, δεν μαλώνω ποτέ. Σου συμπεριφέρεται άσχημα. Όχι. Εσύ από αυτό που βλέπεις θα μπορεί να μου συμπεριφέρεται άσχημα. Μα γίνεται. Δεν ξέρω. Μα δεν μπορείς. Κοίτα, εγώ γενικότερα μην με παίρνετε σαν... για τις έρευνές σας. Όχι, όχι, δεν είναι. Γιατί εσύ, είμαι λίγο. Γιατί είσαι το δείγμα του. Πρέπει να γίνουν νέες έρευνες. Νέες έρευνες. Εγώ είμαι για νέα ερευνητική ομάδα. Δηλαδή, λέκτορας πανεπιστημίου να τον πάρει, να τον κάνει εξαιρετικό. Αν με πάρει λέκτορας πανεπιστημίου, θα είναι πολύ διαφορετική η έρευνά του βεβαίως. Καταλαβαίνεις. Πανεπιστημιακή έρευνα. Πανεπιστημιακή. Και μου έχουν πει πάρα πολλοί λέκτορες ότι θέλουν να με πάρουν. Αλλά εγώ δεν θέλω να γίνω. Πειραματώζω στην ουσία. Πειραματώζω στην ουσία, ναι. Εκεί η επόμενη έρευνά σου, εκεί ωραία φωτογραφία, βλέπω τακούνι. Ή δεν είναι τακούνι. Τακούνι είναι. Τακούνι. Τακούνια. Λοιπόν,
όσο αυξάνονται οι πόντοι των τακουνιών, τόσο αυξάνεται και η γοητεία που εκπέμπεται στον ανδρικό πληθυσμό. Βέβαια. Ένας άντρας με ένα τακούνι 20 πόντους είναι πολύ διαφορετικό. Και εγώ το πιστεύω. Από ένα να φοράει ένα μπαλαρίνα. Ναι. Και ξέρεις ότι το τακούνι προσδίδει σε έναν άντρα ένα άλλο ύφος. Το ξέρετε και αυτό. Και στη γάμπα. Για τον άντρα δεν λέμε τώρα. Ναι. Αυτό είπε. Αυτό δεν είπε. Γι' αυτό. Για τον ανδρικό πληθυσμό. Για τη γυναίκα ή για τον άντρα λες. Για τον άντρα είπε. Δεν κατάλαβα. Για τον άντρα μιλάμε τώρα ή ο άντρα. Ναι, για τον άντρα που φοράει τακούνι, ναι. Τι είναι η έρευνα, λοιπόν. Λοιπόν, οι ερευνητές με επικεφαλής του καθηγητή Νικολά Γκέγκεν του Πανεπιστημίου της Νότιας Βρετάνης παρουσίασαν μια σχετική μελέτη στο περιοδικό για θέματα σεξουαλικής συμπεριφορά Archives of Sexual Behavior. Πραγματοποίησαν πειράματα σε πραγματικές συνθήκες για να επιστρέψουν την επιρροή που ασκούν τα διαφορετικά είδη γυναικείων παπουτσιών στη συμπεριφορά των ανδρών. Λοιπόν. Δηλαδή, ας πούμε, άμα φοράει ένας άντρας τακούνι. Όχι, αλλά το μάλλον ύψος, όχι. Εννοεί ότι πώς το βλέπει ο άντρας το τακούνι στη γυναίκα. Πάντως είναι πολύ ωραίο το τακούνι, παιδιά, γενικότερα. Και εγώ είδε που στο κρεβάτι πάνω έχω και εμάς δύο τακούνια. Περίμενε, παιδάκι μου, σίγουρα αυτό λέγεται. Εγώ καταλαβαίνω ότι άμα φοράει ένας άντρας χαμηλό τακούνι, η συμπεριφορά του είναι διαφορετική. Άμα φοράει πιο ψηλό, η συμπεριφορά του είναι πάλι αλλιώ. Και άμα φοράει πανύψηλο, είναι πολύ διαφορετικό γιατί το λεπέφτει μάλλον. Ναι, γιατί τότε μιλάμε για drag queen, δεν μιλάμε για λοιπόν, όχι, λέει μάλλον για τις γυναίκες που φοράνε και πώς τους βλέπουν οι άντρες. Ναι. Ωραία. Αυτό. Ναι. Εντάξει, αυτό είναι συνηθισμένο. Όχι, δεν είναι όλοι οι άντρες που σου αρέσουν τα τακούνια. Εμένα λοιπόν. Ένα θείος μου τη γυναίκα του της έλεγε ότι όταν φοράς τα τακούνι δεν μ' αρέσει, θέλω να σε βλέπω με παντόφλα. Του ήταν πιο σεξουαλιζέ. Αρκουδάκι. Όχι, αυτό με το φουντάκι που είχαν. Το... Τις κλασικές, τις μαντάμ σουσού. Μάλιστα. Και εμένα νομίζω ότι μια γυναίκα μου αρέσει πάρα πολύ με αυτό το. Με την μαντάμ σουσού. Με το τακουνάκι, με την παντοφλίτσα που είχε μικρό τακουνάκι και προσπαθεί το φουντάκι. Να τι δώσω. Ναι, να μου τι δώσει, να σα φορέσω. Λοιπόν, άκου εδώ όμως τι βρήκανε. Λοιπόν, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, 25 στους 60 άνδρες σπέμπουν να βοηθήσουν μια συνάδελφό τους που φοράει ίσια παπούτσια. Όταν η γυναίκα φοράει γόβες με τακούνι 5 εκατοστών, τότε 36 στους 60 εμφανίζονται πρόθυμοι να τη βοηθήσουν. Και όταν το τακούνι φτάνει τα 10 εκατοστά, τότε 49 άνδρες στους 60 σπέβδουν να τις κάνουν τα χατήρια. Παραπάνω τι λέτε ρε παιδιά, θα τρελαθώ. Να ρωτήσω παραπάνω τώρα εκατοστά. Καταλαβαίνω τόσα χρόνια γιατί δεν είχα πρόβλημα. Γιατί? Γιατί γεννήθηκα με τακούνια. Α, αυτό είναι. Το ξεχνάς. Το περπατάς ωραία το τακούνι. Έχετε και εσύ το περπατάς καλά, ξέρω το τακούνι. Επειδή μου κάποιε γυναίκε. Θυμάστε μια κάρτα, δηλαδή, ναι. Δείξτε μου λίγο. Δηλαδή, θέλω να δείξω. θέλω να δείξω, λέω, στον κόσμο αυτόν που με παρακολουθεί αυτή τη στιγμή. Γιάννη, έλα να δείξουμε μαζί. Θέλω να δείξω ότι ορισμένες γυναίκες προκειμένου να βάλουν ένα τακούνι το φοράνε, αλλά δεν χρειάζεται. Δηλαδή πάει, αλλά το τακούνι το πάει έτσι. Ή και τον μπροστά κάνει, τσαλίνησε, μην πω πια. Ναι, η άλλη προχωρούσε μπροστά, έτσι. Μπροστά πήγαινε. Έφευγε μπροστά, έφευγε. Και γιατί πήγαινε εσύ, τώρα θα μου πέσει μπροστά. Τώρα θα μου πέσει, τώρα θα την πιάσει. Ναι. Τώρα θα μου πέσει. Γιατί δεν είμαι με το τακούνι το παθαίνετε αυτό. Άμα δεν μπορείς να το φοράς, μην το φοράς. Και πώς κλείνει η έρευνα τελικά. Ερεύνησαν και το αντίστροφο, αν τα ψηλοτάκουνα παπούτσια έχουν ανάλογη επίδραση και στις γυναίκες. Μεταξύ τους, οι γυναίκες όμως δεν είναι πιο πρόθυμες στις εκπροσώπους του ωραιοφύλου που επιλέγουν ψηλά τακούνια. Το μέγεθος τελικά, καταλήξαν ότι το μέγεθος των τακουνιών ασκεί ισχυρή επίδραση στη συμπεριφορά μόνο των ανδρών. Το πιστεύω και πιστεύω ότι γενικότερα σε κάθε έρευνα ότι το μέγεθος παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο. Σε γιατί όλο, και το τακούνι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και επίσης το ύψος είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και η μύτη παίζει ρόλο. Αν είναι μακριά πολύ δεν είναι, παίζει ρόλο. Ναι, άμα είναι μακριά κάνεις το χατζιαβάτι. Ναι. Σε παίρνουν στο θέατρο να κάνεις το χατζιαβάτι. Λοιπόν, Χριστιάνα Γαζή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χριστιάνα. Σου ευχόμαστε καλή συνέχεια. σήμερα, την επόμενη εβδομάδα θέλω να μου έρθεις να μας βγάλεις. Δηλαδή θέλω υπασία, να μου φύγεις από την πτήση και να μας πάσεις κάτι άλλο. Κάτι θέλω να με εμπνεύσεις πάλι. Δεν θα σας πω εγώ, ό,τι θέλω θα βάλω. Ό,τι θέλει θα βάλει. Ό,τι θέλω λέει θα βάλει. Λοιπόν, Χριστιανά, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι θα γίνει. Μετά από τη μοναδική Χριστιανά Γαζίτη, σας βάλαμε πολύ ένθερμα στο τηλεοπτική μας αυτή η εκπομπή παρέα σήμερα. Συνεχίζουμε με έναν πολύ ωραίο συνεργάτη της εκπομπής με πολύ ιδιαίτερο θέμα που θα μας έχει ετοιμάσει για άλλη μια φορά. Extreme Time Steel με τον Δημήτρη Χρυσόπουλο, αμέσως μετά από τις μικρές διαφημίσεις. Μην φύγει κανείς. Seven, ειδικές κατασκευές χώρων πολεμικών τεχνών και μαχητικών αστημάτων. Seven, όλα τα είδη προστασίας και ένδυσης αθλητών για όλα τα στυλ πολεμικών τεχνών. Seven, τηλέφωνο παραγγελιών 6977 20 31 38.
Γευτείτε το μοναδικό μέλι με κρόκο κοζάνης που τονώνει και ενισχύει τον οργανισμό. Ελληνικό μέλι ΑΕ, τώρα και με μαστίχα χείου. Σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ και καταστήματα βιολογικών προϊόντων. Πάλι κοντά σας, εμείς εδώ συνεχίζουμε. Φιλιά πολλά σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο, αλλά και το εξωτερικό μέσα από το δορυφόρο μας που ακολουθείτε. Άλλη μια εκπομπή μοναδική, άλλη μια στήλη μοναδική μόλις ξεκινάει. Πριν όμως ενημερώνω ότι η Chevrolet Κουράκος, η επίσημη αντιπροσωπεία της Chevrolet, πυρός 177 στην Αθήνα, κάνει τώρα μια μοναδική προσφορά. Σε όλους από εσάς που επικοινωνήσετε με τη Chevrolet Κουράκος, θα έχετε δωρεάν έλεγχο 30 σημείων και τρεις πρώτοι από εσάς που πιστεύω ότι ήδη έχουν τηλεφωνήσει, θα έχετε 40% έκπτωση στην τοποθέτηση γκαζιού ή φυσικού αερίου στο αυτοκίνητό σας. Οποιασδήποτε βεβαίως μάρκας αυτοκινήτων, γιατί επιμελείται με εξειδίκευση πραγματικά και μοναδική καλλιτεχνία μηχανολογική, οποιοδήποτε σέρβις, οποιοδήποτε τύπο αυτοκινήτου. Να πω βεβαίως ότι πρόκειται για ένα εγκεκριμένο συνεργείο τοποθέτησης φυσικού αερίου ή γκαζιού. Με μια από τις καλύτερες εταιρείες του είδους της αυτοκινήτων. Βεβαίως δεν το συζητάω και επειδή το περάσαμε, γι' αυτό ευχαριστούμε και πάρα πολύ τον Αλέξανδρο Κουράκο για αυτό το πολύ ιδιαίτερο χώρο. Στις ίδιες εγκαταστάσεις βέβαια μιλάμε ότι υπάρχουν πλήρεις δραστηριότητες για το αυτοκίνητο, μιλάμε για φανοποιία, μιλάμε για οτιδήποτε χρειάζεται ένα αυτοκίνητο. Αξεσουάρ ανταλλακτικά. Ο Δημήτρης Χρυσόπουλος είναι εδώ κοντά μας από την Ριντάιν στήλη του και βεβαίως έχει ετοιμάσει ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, εντάξει, γιατί το ένα για αυτή την εκπομπή είναι ίσον κανένα. Την εκπομπή κάτι ή που θα υπάρχει σε πληθώρα ή που δεν θα υπάρχει καθόλου. Α, γεια σου. Γεια σου και σένα. Γεια σου και σένα, να είσαι καλά. Λοιπόν, τι έχουμε ετοιμάσει για σήμερα? Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ. Α, ωραία. Βέβαια, τον γνωρίζουμε όλοι από τις συμμετοχές του σε ταινίες δράσης. Mm-hmm. Έχει μια ιστορία ιδιαίτερη εκεί. Πάρα πολύ. Και ο οποίος άφησε και τη συγκεκριμένη μεγάλο του όνομα. Υπογραφή μέσα από τους ρόλους του. Ήταν συγκεκριμένος ο ρόλος του. Τον είδαμε στον Εξωδοθρευτή, στο Terminator δηλαδή, όπως το έλεγαν, στον Κόναν το Βάρβαρο, στον Κυνηγό, όπου είχε πρωταγωνιστικό ρόλο και σε πολλές άλλες ταινίες. Πάρα πολλές και σε κωμωδίες επίσης. Ναι. Πολλές. Αυτό όμως. Ο Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ δεν έπαιζε και στα Ring. Τις ταινίες με το. Όχι, ήταν ο Σιλβέστερ Σταλόνε. Α, ο Σταλόνε, αυτούς τους δύο πάντα. Από το Ρόκι. Από το Ρόκι, το Ρόκι. Μπράβο, ναι. Πάντως ναι, ήταν κομμωδία με τον Ντάνι Ντεβίτο. Με τον Ντεβίτο. Έχουν παίξει αρκετές με τον Ντεβίτο. Πάμε λίγο να μιλήσουμε. Ξεκίνησε, αν θυμάμαι καλά, ως bodybuilder, ε. Ναι, γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα, για την ιδιότητά του ως αθλητής. Πριν γίνει ηθοποιός και πριν γίνει πολιτικός μετέπειτα. Ήταν πρώην κυβερνήτης της Καλιφόρνια τα τελευταία 8 χρόνια. Καθοριστικό ρόλο για την επιλογή του σε αυτές τις ταινίες ήταν ο μεγάλος του σωματότυπος. Και αυτό διότι το είχε αποκτήσει με τη μακροχρόνια ενασχόλησή του με το bodybuilding. Mm-hmm. Ο Σβαρτζενέγκερ ξεκίνησε σε ηλικία 15 ετών την προπόνηση σε ένα γυμναστήριο της γειτονιάς, αλλά μέσα σε 2 κιόλας χρόνια έδειξε δείγματα γραφής μεγάλου αθλητή, αφού κέρδισε τον πρώτο του τίτλο, το Mr. Junior Ευρώπη. Όπου ήταν, για εκείνη την εποχή εκείνη δεν είχε εποχή, κάτι πάρα πολύ εύκολο και τα κριτήρια ήταν πολύ πιο αυστηρά. Πάρα πολύ, γιατί δεν υπήρχε κιόλας και η δομή στα γυμναστήρια, αλλά και η τεχνογνωσία, η γνώση που υπάρχει τώρα επάνω στα σώματα των αθλητών. Mm-hmm. Κάτι άλλο που αυτό που θέλω να πούμε είναι ότι κάθε χρόνο, από το 1900... Από τότε που ξεκίνησε, αλλά ιδιαιτέρως από το 1969 μέχρι το 1980, κατέκτησε τους τίτλους Mr. Olympia, οι οποίοι είναι τίτλοι μέχρι ακόμα και σήμερα, οι οποίοι έχουν μεγάλη αξία και δείχνουν το κύρος του κάθε αθλητή που διαγωνίζεται. Σωστά. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι οι αθλητές όπως ο Φράνκο Λούμπο, αλλά και ο Ρόνι Κόλεμαν, τον έχουν παραδεχτεί και έχουν πάρει και πολλά στοιχεία από την προπόνησή του. Mm-hmm. Θεωρείται έως σήμερα από τους καλύτερους bodybuilders όλων των εποχών.
Άλλωστε, έχει καταγραφεί στο βιβλίο Guinness ως ο αθλητής με την καλύτερη σωματική διάπλαση. Πράγματι, κοίταξε να δεις τώρα ένα παράξενο πράγμα χθες το βράδυ και θα σου δείξω. Βλέπα ένα βίντεο ακριβώς για αυτή την ιστορία. Αλήθεια. Στο λόγο μου σας το λέω, γι' αυτό τα ήξερα και θυμόμουν πολύ έντονα και πρόσφατα. Και έδειχνε να σηκώνει τα βάρη με τέτοια άνεση. Αλλά μιλάμε για βάρη μεγάλα, αλμυνοτυπιά, ναι, ένα σίγουρα, τεράστιο γιατί... και να το πηγαίνιξες που άλλοι. Είχε ύψος 1,88. Δεν είναι αλήθεια. Και ζήγησε και 117 κιλά, δεν ήταν λίγα τα κιλά του, ήταν στην κατηγορία τη μεγάλη. Ναι. Έτσι. Γιατί εσύ ξέρεις καλύτερα, Δημήτρη, ότι πολλοί υπάρχουν που η εικόνα τους φαντάζει, αλλά ναι, που βάζεις κόσμο και δεν μπορείς κόσμο από την νερό. Βέβαια, στον χώρο του bodybuilding, τα ξέρει και ο Αλέξανδρος καλύτερα αυτά, δεν έχει σημασία το πόσο κιλά σηκώνεις. Όχι, και το να παίζεις σωστά. Αν είναι μειώδης, αν είναι μειώδης, αληθινά, από τώρα με είναι όχι, δεν είναι αρσιβαρίστες, απλά αυτό βοηθάει στη μυϊκή ανάπτυξη, το να φτιάξεις μυϊκή μάζα γενικότερα. Δεν είναι ο στόχος. Μπορεί να είναι και από άλλα πράγματα. Ναι, εντάξει. Από τις συνεντεύξεις που έχει παραχωρήσει ο Σβαρτζενέγκερ, ασπαζόταν την υγιεινή διατροφή και τη σωστή άσκηση. Δεν είχε μιλήσει για φάρμακα. Αυτό βέβαια έχει να κάνει και με το ότι ο άνθρωπος αυτός, ακόμα και μέχρι σήμερα, δηλαδή δεν όχι σήμερα που μιλάμε, δεν τον έχω δει τελευταία, διατηρεί αυτή τη φυσική κατάσταση. Αυτό σημαίνει. Ναι, ναι. Αυτό σημαίνει. Και δεν είναι και μικρός. Όχι, αυτό σημαίνει ότι έχει κάνει πολύ σωστή. Την υποδομή του με σωστά πράγματα και με όχι. Αλλά με... και όπως λέει ο Δημήτρης, μέσα από πολύ καλή διατροφή, πολύ καλή άσκηση. Γιατί συνήθως να πούμε, μια και μιλάμε για θέμα που έχει να κάνει με αυτά, για τα νέα παιδιά που μας βλέπουν από τα γυμναστήρια κτλ. Ότι το να φουσκώσεις πολύ γρήγορα παίρνοντας όλα τα παρασυμπληρώματα είναι πολύ εύκολο. Το να κρατήσεις την υγεία σου, ένα, και το σωστό φούσκωμα για χρόνια, δύο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οπωσδήποτε. Πολύ σωστό αυτό που λέει ο Αλέξανδρος. Άλλωστε, η προπόνηση του Σβαρτζενέγκερ χαρακτηριζόταν γιατί ήταν ιδιαίτερα επίπονη και έφτανε συνεχώς, ξεπερνούσε τα όρια του. Αλλά και ό,τι άσκηση έκανε, ήταν προσαρμοσμένη πάνω στη συμπεριφορά του σώματός του. Δηλαδή, το εξέταζε το πώς συμπεριφέρεται το σώμα του σε κάθε άσκηση. Mm-hmm. Δεν ήταν ο αθλητής που έμπαινε το μέσα. Το υπακούει περισσότερο, ας πούμε, εννοείς. Μπράβο. Δεν ήταν ο αθλητής που έμπαινε μέσα απλά για να κάνει προπόνηση. Ναι. Μελετούσε τη λεπτομέρεια και γι' αυτό, όπως θα δούμε, όπως έχουμε δει σε πολλά βίντεο του, είχε αυτό το κορμί και τόσο καλοσχηματισμένο. Γιατί για έναν αθλητή ο οποίος έχει αυτό το ύψος, το να είσαι τόσο ψηλός, είναι πολύ δύσκολο να έχεις και γράμμωση και μυϊκή μάζα. Όσο πιο κοντός είσαι, τόσο πιο εύκολο είναι να δείξεις όσο. Να πούμε ότι ο κοντός, αυτό που λέει ο Δημήτρης, φτιάχνει πολύ εύκολα σώμα. Δηλαδή, βλέπεις, ας πούμε, αυτά τα ντουμπανάκια, όσο πιο κοντός, σε 1-2 εβδομάδες αλλάζουν. Ο ψηλός, επειδή έχει τεράστια επιφάνεια, είναι δύσκολο να σχηματιστεί. Μπράβο. Αλλά όταν ο ψηλός σχηματιστεί, είναι το νούμερο ένα. Τέρμα. Γίνεται... Δείχνουν όλα πάνω του. Απίστευτος. Χαρακτηριστική ήταν η τεράστια πλάτη του Σβαρτζενέγκερ, όπου σε κάθε πόζα που έκανε στους διαγωνισμούς, μέναν όλοι με ανοιχτό το στόμα. Δηλαδή ήταν το σημείο του που έδειχνε όλη του τη δουλειά. Mm-hmm. Ακόμα και σήμερα μας επηρεάζει η προπόνησή του και γενικότερα οι συμβουλές του, αφού κάνουμε οι πιέσεις σώμων, λέγονται πιέσεις Arnold, όπου έκανε πιέσεις με συστροφή για περισσότερη αύξηση της μυϊκής μάζας. Και τα βιντεάκια του Δημήτρη από προπονήσεις του στο YouTube έχουν φτάσει και εκατομμύρια κλικ. Εκατομμύρια. Ξέρεις ότι έχω δει άνθρωπο στο γυμναστήριο. Θα δείξουμε και βίντεο τώρα στο τέλος, έχει ετοιμάσει ο Δημήτρης Χρυσόπουλος. Ότι έχω δει άνθρωπο στο γυμναστήριο να βάζουν το βιντεάκι του σε tablet και που κάνει, ας πούμε, δικέφαλα, ναι, ακριβώς με την κίνηση και να τη βάζουν δίπλα στο μαξιλάρι και να κάνουν το ίδιο που κάνει ο Άρλοντ. Έχω δει βιντεάκια στο γυμναστήριο απίστευτα. Ναι, ναι. Α, ναι. Αποτέλεσε και αποτελεί πρότυπο για εκατομμύρια αθλητές. Και γι' αυτό πολλές φορές κάνουμε και πλάκα. Λέμε γεια σου, ρε Άρλοντ. Ναι, δηλαδή, ναι, καλά, κάτι, δηλαδή έχει διαφορά ο τρόπος που το κάνει κάποιος, ας πούμε. Σαφώς, εκείνο λέω το παιχνίδι. Κοίταξε. Σε όλα τα αθλήματα, όπως είναι και το bodybuilding, άθλημα, σπορ θεωρείται. Παίζει ρόλο αυτό που κάνεις, εάν πρακτικά το γνωρίζεις πώς πρέπει να το εκτελέσεις. Όπως είναι ο πυγμάχος που κάνει τις γροθιές στο σάκο, έτσι και αυτός που κάνει bodybuilding πρέπει να γνωρίζει πώς θα κάνει την άσκηση, με τι ρυθμό και με πόσα κιλά. Mm-hmm. Αυτό βέβαια θέλει τον απαιτούμενο χρόνο, θέλει εμπειρία, αλλά και να διδάσκεσαι και από αυτούς τους ανθρώπους όπως είναι και ο Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ. Βέβαια, θέλω να πω το εξής, ότι αυτό που ρώτησες πριν, ότι για να κάνουμε ένα πολύ καλό σώμα, σημασία μεγαλύτερη έχει η σωστή
άσκηση παρά τα πολλά κιλά. Πολλές φορές βλέπουμε ένα θηρίο σε ένα γυμναστήριο τύπου Arlond και βλέπουμε να έχει τα παγάκια, ας πούμε, τα 15 κιλά και να παίζει δικέφαλα. Και σου λέει άλλος, κοίταρε ολόκληρο θηρίο και παίζει με 15 κιλά. Και πάει ένας άλλος δίπλα και παίρνει τα 30 και κάνει κάτι τέτοια. Αέρα, ναι. Μπράβο. Αυτό σαν αποτέλεσμα έχει θλάση, λάθος σωματοδομή και προβληματισμούς. Ο Arlond που μπορεί να παίζει με τα 15, τον βλέπεις ότι έχει ένα μπράτσο 55-60 πόντους, γιατί η κίνηση αυτό με αυτό έχει τεράστια διαφορά. Κατάλαβες? Ναι, ναι, ναι. Πολύ σωστά τα λέω, έξω. Ωραία τα λέει σήμερα, μπράβο. Σε ευχαριστώ, θα με κρατήσετε και την άλλη εβδομάδα. Τελικά στο τελικό το έχεις το να έχω, ναι. Όταν ο άνθρωπος όμως ασχολείται. Βέβαια, τόσα χρόνια και αυτός τώρα έχει... Έχει εντρυφήσει στο θέμα. Πιο πολύ έχω πάει με τα βάρη παρά οπουδήποτε αλλού. Είπαμε ότι ο Σβατζενέκερ σίγουρα αποτέλεσε και αποτελεί πρότυπο για πάρα πολλούς αθλητές. Και το μότο του ήταν ότι ο πόνος είναι περαστικός, όμως η δόξα παραμένει για πάντα. Mm. Και αυτός ήταν και ο στόχος του, να ξεχωρίζει και να δείξει τι σημαίνει μυϊκή μάζα και γραμμωμένο κορμί. Μάλιστα. Τι πιστεύεις εσύ μέσα από τις έρευνες, και επειδή έχεις διαβάσει πάρα πολλά χρόνια όλα αυτά τα πράγματα κτλ., τι πιστεύεις ότι ήταν αυτό που ξεχώρισε και ο Arlond πέραν από το κορμί του και σαν προσωπικότητα και είναι, αν το θέλεις, πρότυπο, ότι ήταν πάρα πολύ σοβαρός, ότι ποτέ δεν βγήκε, ας πούμε, και να λέει ωραία τι κορμάρα που είμαι. Αλέξανδρε, θα σου πω πάνω κάτι σε αυτό που είπες. Ο Σβατζενέκερ από την ηλικία των 20 και μετά διάβαζε πάρα πολύ και σπούδασε και οικονομικά. Πώς ταιριάζω με αυτόν τον άνθρωπο, είδες? Ναι, έχετε τα κοινά σας. Έχω σπουδάσει τα ίδια πράγματα και ασχολούμαστε με το γυμναστήριο. Έτσι, και είχε κορμάρες. Σίγουρα αυτό επηρεάζει το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά γενικότερα ενός ανθρώπου, όχι μόνο ενός αθλητή. Mm-hmm. Όμως χαρακτηριστικό του ήταν ότι ήταν ταπεινός και δεν ήταν ο άνθρωπος που προκαλούσε και ήθελε να κάνει πράγματα να συζητιούνται για την προσωπικότητά του. Ναι. Ήθελε όταν ανέβαινε για να κάνει πόζες είτε να γυμναστεί, να μιλάει με αυτό. Δεν τον ενδιαφέρε να προκαλεί ούτε ίντρικες και γενικότερα να έχει μια συμπεριφορά ενός αθλητή σοβαρού. Μάλιστα. Έτσι. Και πιστεύω ότι αυτό ήταν που τον έκανε. Ναι, ναι, ναι. Ήταν μετρημένος πάρα πολύ γενικότερα στη ζωή του. Θέλω να σε ευχαριστήσω. Και ο Σταλόνε ήταν όμως. Και ο Σταλόνε. Θα μας κάνεις δεν μια σου έβγαζε μια. Σταλόνε. Θα μιλήσουμε και για αυτό. Να δεν σου έβγαζε. Νομίζω είχαμε ξαναπεί κάτι. Είχαμε ξαναναφερθεί λίγο στο παρελθόν κάτι για το Σταλόνε. Όπως έχουμε αναφέρει σε προηγούμενες εκπομπές, βλέπουμε ότι οι αθλητές γενικότερα, δεν έχει σημασία αν κάποιος ασχολείται με το kickboxing, με το καράτε, ο αθλητισμός είναι, είτε με την πυγμαχία. Καλλιεργεί το πνεύμα, παιδεία, αλλά και γίνεσαι μέσα από όλη αυτή τη μαχητικότητα και την προσπάθεια να ξεχωρίζεις και να προοδεύεις, γιατί ο σκοπός μας δεν είναι να φτάσουμε στην κορυφή όλοι. Σημασία έχει να προοδεύουμε, να γινόμαστε καλύτεροι μέσα από την προπόνησή μας. Δημιουργεί χαρακτήρες πιο σοβαρούς, πιο μετρημένους και γενικότερα αντιμετωπίζουν τα πράγματα με άλλη οπτική γωνία. Mm-hmm. Μάλιστα. Μάλιστα. Κλείνουμε με ένα βίντεο. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Να πω ότι ο Δημήτρης Χρυσόπουλος, τα θέματα του και η ιδιαίτερη στήλη του στο Δημήτρης Χρυσόπουλος Extreme Time στο YouTube μπορείτε να τα δείτε. Και βεβαίως θα κλείσουμε με ένα βίντεο το οποίο έχει ετοιμάσει σχετικά με όσα προείπαμε και συζητήσαμε. Και αμέσως μετά θα πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Κλείνουμε με τον Άρη Παπαδογιάννη από την ιδιαίτερη αυτή στήλη του, την αστρολογική, που σήμερα έχει μια ιδιαίτερη ερμηνεία. Θα σας τα πει ο ίδιος σε πάρα πολύ λίγο. Έτσι. Μη φύγει κανείς. Καλά! Κολλήσαμε λίγο. Κοίταξε, η αλήθεια. Πειράζουμε τη σωτηρία. Σκέψου τώρα τον κόσμο που μας βλέπει από πίσω. Ναι. Πώς κολλάει με μάτι. Τι έχω. Όχι, τον κόσμο που σου βλέπει από πίσω ψάχνω και εγώ να βρω. Γιατί εδώ βλέπω μόνο κάποια από πίσω και από τέτοια. Την κάμερα, πρε παιδί μου. Ναι, από πίσω από την κάμερα. Λοιπόν, γιατί να μην κολλήσω. Γιατί δηλαδή, να μην κολλήσω. Πώς θα κάνουμε εκπομπή τώρα, παιδιά. Δηλαδή, εμείς δεν μας σκέφτεται κανείς εδώ. Κατά, γι' αυτό κολλήσαμε κι εμείς ο Σολούπο. Ο Σολούπο. Ο Σολούπο δεν το κάνεις αυτό. Αλλά όσο είσαι εδώ, να κάνεις κάτι άλλο. Όσο λούπεις. Έλα, Άρη Παπαδογιάννη, δεν νομίζω να μου λούπεις μετά.
Τι εδώ θα είναι αυτό. Όχι, εδώ θα είναι. Εντάξει. Άξιο Παπαδογιάννης εδώ κοντά μας. Ωραίο το μαλλί σου. Πάρα πολύ ωραίο. Έφερες και το σκέιτμπολ. Έφερα και το σκέιτμπολ. Είναι ο Ντένις ο τρομερός. Είναι ο Ντένις ο τρομερός. Ρε Παπαδογιάννη, να σου πω κάτι. Από αυτή την εκπομπή. Σε πάει και μικρή είναι αυτό. Ναι, από αυτή την εκπομπή πρέπει όλοι σε λίγο να αρχίσετε να φάζετε κάτι στον κουμπαρά. Έχετε όλοι μικρίνη, ομορφίνη, τραβηχτή. Όχι τραβηχτή με επεμβάση, δηλαδή από την. Από την ενέργεια που παίρνουν από το στούντιό μας. Με ρωτάνε και μου λένε καλέ. Αυτή καλέ, πόσο όμορφη είναι. Καλέ, αυτό καλέ, αυτή αδυνάτησε. Καλέ, καλέ. Αυτή μπορεί να το ονομάσει την εκπομπή και αυτό που κάνω αντένα. Τη μετάλλαξη ή το άλλο, το. Extreme makeover. Είναι καλή άβρα φαίνεται, γι' αυτό που δένει. Είναι καλή άβρα. Είναι γιατί παλιά είχαμε κάτι σάβρα. Ναι. Κόκκινο. Περίμενε να κάνουμε και την ευχή ένα λεπτό. Ένα, δύο, τρία, φλικ! Δεν έκανα ευχή. Ήξερα ότι σήμερα δεν έχουμε το ίδιο. Ελπίζω μην έκανες κάτι σοβαρό. Πρώτη φορά, ε. Πρώτη φορά που δεν ταιριάξαμε στην ευχή. Για πες, Άρη, τι έχεις να μας πεις για σήμερα. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον βόρειο και τον νότιο δεσμό. Δεν είναι πλανήτες, ούτε κάποιο ηλιακό φως. Είναι δύο εκ διαμέτρου αντίθετα νοητά σημεία, τα οποία εκεί ενώνεται η τροχιά της Σελήνης, του Ηλίου και της Γης. Τι λες, ρε παιδί. Βέβαια. Αυτό το σημείο το έχει ο κάθε άνθρωπος στο γενέθλιο χάρτη του και πάνω σε έναν αστρολογικό χάρτη φαίνεται όπως είναι ένα πέταλο, το σύμβολο ενός πετάλου στην ουσία. Ναι. Το όρθιο πέταλο είναι ο βόρειος δεσμός. Το ανάποδο πέταλο είναι ο νότιος δεσμός. Ο βόρειος δεσμός μέσα σε ένα αστρολογικό χάρτη δείχνει την εξέλιξη. Ο νότιος δεσμός δείχνει τι πρέπει να αφήσουμε. Διαφορετικά στην παραδοσιακή αστρολογία τον λένε βόρειο δεσμόν, λένε η κεφαλή του δράκοντα και ο νότιος δεσμός είναι η ουρά του δράκοντα. Η κεφαλή του δράκοντα είναι κάτι το πιο γούρικο, κάτι το πιο καλό. Είναι πάρα πολύ απλό για να το βρούμε ο καθένας. Άμα πούμε στο ίντερνετ και πατήσουμε βόρειος δεσμός, που έχω το βόρειο δεσμό, θα μας το βγάλει. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με το γόρδιο δεσμό. Όχι, καμία ούτε σχέση. Με τους βόρειους και νότιους. Ούτε με τους βόρειους και νότιους. Απολύτως καμία σχέση. Αυτό που θα πω εγώ σήμερα απλά είναι τι. Θα δώσω κάποια ανάλυση στο πού έχει ο κάθε άνθρωπος το βόρειο δεσμό και το νότιο και το τι σημαίνει λίγο περισσότερο από ό,τι θα του πει απλά μέσα από το ίντερνετ ή κάποιοι άλλοι. Μπορώ να ξεκινήσω να πω κάποια πράγματα. Βεβαίως μπορεί θέλεις. Να ξεκινήσει και να πει ό,τι θέλει. Δικιά σου είναι η στήλη, πάρτι, χτύπατε ό,τι θέλει. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με ανθρώπους οι οποίοι έχουν τον βόρειο δεσμό στο Κριάρι και τον νότιο δεσμό στο Ζυγό. Ειλικρινά δηλαδή, ένα λεπτό γιατί θέλω να συντονιστώ, παιδιά. Ειλικρινά, χαλάλη τα 5 εκατομμύρια για την κονσόλα. Χαλάλη σου. Οι πικρές και τα δάκρυα που έδωσα για σένα. Αυτό ήταν ούτε βόρειο ούτε γόρειο. Στη μέση το λε. Και πες. Να ξεκινήσω λοιπόν. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τον βόρειο δεσμό στο Κριάρι και τον νότιο δεσμό στο Ζυγό σημαίνει πως πρέπει να ακολουθήσει περισσότερο το δυναμισμό του και το εγώ του για να μπορέσει να προχωρήσει σε κάποια θέματα και να ξεπεράσει προβλήματα αυτής της ζωής. Λέω αυτής της ζωής γιατί με κάποια παράδοση ο βόρειος δεσμός δείχνει και την επόμενη ζωή. Από εκεί και πέρα όμως, εφόσον έχει τον νότιο δεσμό στον Ζυγό, πρέπει να μην είναι τόσο πολύ δίκαιος και να μην είναι τόσο πολύ εγωπαθής γενικά με τον εαυτό του, να το αρέσει τόσο πολύ να κοιτάζεται, να φτιάχνεται, να στολίζεται. Αυτό μπορεί να τον πάει πίσω γενικά στη ζωή του. Όσοι έχουν τον βόρειο δεσμό στον Ταύρο και τον νότιο δεσμό στον Σκορπιό, σημαίνει πως πρέπει να ακούσουν περισσότερο το εσωτερικό τους ένστικτο. Να ασχοληθούν περισσότερο με τα θέματα των οικονομικών, γιατί τους σηκώνουν τα οικονομικά θέματα, για αυτούς που έχουν τον βόρειο δεσμό στον Ταύρο. Αλλά θα πρέπει να αφήσουν πίσω λίγο την σεξουαλική ένταση, την σεξουαλική ζωή και να είναι κάποιος περισσότερο υπομονετικοί. Γιατί ο νότιος δεσμός στον Σκορπιό μας κάνει και να μην έχουμε πάρα πολύ μεγάλη υπομονή. Όσοι έχουν τον βόρειο δεσμό στο Δίδυμο και τον νότιο δεσμό στον Τοξότη, σημαίνει πως η επικοινωνία είναι πάρα πολύ σημαντική για αυτούς τους ανθρώπους. Σύντομα ταξίδια μπορούν να τους βοηθήσουν στη ζωή τους και να τους δώσουν πάρα πολύ καλές νέες επαγγελματικές πληροφορίες και πάρα πολύ καλές συνεργασίες. Θα πρέπει να αφήσουν όμως μακρινά ταξίδια γενικά και να προσέχουν πάντα τα θέματα της υγείας τους. Επίσης θα προσέχουν να μιλάνε πάρα πολλά γιατί συνήθως αυτά τα άτομα εκτίθονται και παρεξηγούνται πάρα πολύ εύκολα. Όσοι έχουν τον βόρειο δεσμό στον καρκίνο και τον νότιο δεσμό στον εγώκερο, σημαίνει πως πρέπει να ασχοληθούν περισσότερο με θέματα οικογενειακής ζωής. Πρέπει να ασχοληθούν περισσότερο με τη μητέρα τους, με τα παιδιά τους και με θέματα που έχουν να κάνουν μέσα στο σπίτι. Πρέπει να μην ασχολούνται τόσο πολύ με τα επαγγελματικά θέματα και να μην είναι τόσο πολύ ψυχροί σε θέματα επαγγελματικής συνεργασίας με άλλους ανθρώπους. Για κάποιους οι οποίοι έχουν τον βόρειο δεσμό στο λιοντάρι και τον νότιο δεσμό στον υδροχό,
Πρέπει να του ενδιαφέρει λίγο να ξεφεύγουν με ένα γλέντι γενικά, να πηγαίνουν με διάφορου φίλου από εδώ από εκεί να γυρνάνε γενικά και να μην του ενδιαφέρει τόσο πολύ το θέμα τη εργασία του. Mm. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτού του ανθρώπου να έχουν. Κατά πόσο μπορεί να το κάνει αυτό τώρα στι μέρε μα. Όπου μπορούν τουλάχιστον. Η εργασία είναι λίγο δύσκολο. Έστω και σε ένα σπίτι, έστω μια φορά την εβδομάδα να πιούν ένα κρασάκι. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Ναι, βεβαίω. Πώ το βρίσκουμε αυτό το γόρδιο δεσμό. Είναι ο βόρειο και νότιο δεσμό. Είναι πάρα πολύ απλό. Μέσα στο ίντερνετ να πατήσουμε που έχω τον βόρειο δεσμό θα μα το βγάλει κατευθείαν. Δηλαδή, άμα έχω πατήσει το ίντερνετ που έχω τον βόρειο δεσμό, θα μου βγάλει που τον έχω. Βεβαίω, μέσα στο Google θα στο βγάλει κατευθείαν που τον έχει. Εμένα και που ξέρει ότι είμαι εγώ. Γιατί θα σου ζητήσει παραδείγματο χάρη πόσο του μηνό είσαι γεννημένο. Πότε γεννήθηκες, είναι όχι. Κάτι το οποίο αλλάζει κάθε 2,5 ώρες. Αλλάζει πάρα πολύ σύντομα, όπως ο οροσκόπος. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Δηλαδή τώρα ο γόρδιός μου δεσμός μπορεί να είναι εκεί και αύριο να είναι κάπου αλλού. Όχι. Ο βόρειος δεσμός την ημέρα που γεννήθηκες και την ώρα που γεννήθηκες θα σου δώσει το πρόγραμμα ακριβώς την θέση του που βρισκόταν στον προσωπικό σου γενέθλιο χάρτη. Δεν αλλάζει ποτέ. Πώς είναι ο οροσκόπος. Είσαι πήγε στον οροσκόπο το τάδε ζώδιο και δεν αλλάζει ποτέ. Έτσι είναι και ο βόρειος και ο νότιος δεσμός. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό σημείο στο γενέθλιο χάρτη, γιατί μας δείχνει όλα αυτά τα πράγματα τα οποία μιλάω. Πάμε παρακάτω. Φαίνεται σαν ένα σύμβολο, σαν πέταλο, όπως είπα προηγουμένως. Είναι πάρα πολύ λοιπόν σημαντικό για αυτούς που έχουν τον βόρειο δεσμό στον Λέοντα και τον νότιο δεσμό στον Υδροχό, όπως είπα, να έχουν και ένα παιδί στη ζωή τους. Είναι πάρα πολύ καλή ψυχοθεραπεία κιόλας. Πρέπει όμως να αφήσουν πίσω έντονες παρεξηγήσεις και να μην μιλάνε πάρα πολύ μέσα στον χώρο της εργασίας, να μην ακούνε πολλά και να μην λένε πάρα πολλά, γιατί συνήθως αυτά τα άτομα εκτίθενται πάρα πολύ εύκολα. Να μιλήσουμε για αυτούς που έχουν τον βόρειο δεσμό στην Παρθένο και τον νότιο δεσμό στους Ιχθύς. Η υγεία είναι κάτι που τους απασχολεί πάρα μα πάρα πολύ και καλό θα κάνουν οτιδήποτε τους βγει στην επιφάνεια, οτιδήποτε τους απασχολήσει να το κυνηγήσουν κατευθείαν. Επίσης, αυτά τα άτομα δίνουν και πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια σε άλλους ανθρώπους και αυτό είναι πάρα πολύ καλό για τη δική τους προσωπική εξέλιξη. Θα πρέπει να προσέχουν όμως με τον νότιο δεσμό στον Ιχθύ κάποια ψυχολογικά προβλήματα που μπορεί να τους κρύβουν λίγο στον εαυτό τους και να μην τους κάνουν τόσο πολύ επικοινωνιακούς. Για αυτούς που έχουν τον βόρειο δεσμό στον Ζυγό και τον νότιο δεσμό στο Κριάρι. Είναι φοβερά δίκαια αυτά τα πρόσωπα. Έχουν καταπληκτικές σχέσεις, ιδιαίτερα με το αντίθετο φύλο, αλλά τους ενδιαφέρει πάρα πολύ η εμφάνισή τους. Όλα αυτό. Στη μέση μπαίνει. Οι ζυγοί δίνουν πολύ. Κυρινοποιό στοιχείο. Ο νότιος δεσμός λοιπόν στο ζυγό δίνει όλα αυτά σαν μια καταπληκτική ψυχοθεραπεία. Αντίθετα όμως, αν έχουμε τον βόρειο δεσμό στο ζυγό, αυτομάτως ο νότιος πηγαίνει στο Κριάρι. Που αυτό σημαίνει να μην έχουν πάρα πολύ μεγάλη τάση με το εγώ τους. Γιατί αυτό τους πηγαίνει πίσω, άμα έχουν μεγάλη τάση γενικά με το εγώ τους. Με ξεματιάζεις. Λέγεσαι, ξεματιάζεις. Να, για να μην χαλάσω. Το ξεματιάζεις, ναι. Για αυτούς λοιπόν που έχουν τον βόρειο δεσμό στον Σκορπιό Σκύψε και τον νότιο δεσμό στον Ταύρο. Είσαι εντάξει καλύτερα τώρα. Ναι. Καλά. Εσύ τι πιστεύεις ότι άμα. Έχει ειδικό ξεμάτιασμα. Ναι, μήπως ανακάλυψε τον νότιο δεσμό σου. Μήπως. Δεν ξέρω, αλλά πάντως εγώ παιδιά ξεμάτιασμα. Σίγουρα είναι ο δεσμός μου πάντως. Στο τέλος πρέπει, άμα δεν σκύψεις, δεν φεύγει. Το θυμάμαι αυτό. Είναι για να σκύψει. Θυμάσαι που δεν σου κάνω να μετά. Για ανθρώπους λοιπόν που έχουν τον βόρειο δεσμό στον Σκορπιό και τον νότιο δεσμό στον Ταύρο. Τα οικονομικά θα τους απασχολήσουν πάρα πολύ σε αυτή τη ζωή και όμως το ένστικτό τους, αν μπορέσουν και ακούσουν αυτά τα πρόσωπα το ένστικτό τους, θα βγουν πάντα κερδισμένοι. Δεν πρέπει να τους απορροφά τόσο πολύ η ύλη και τα υλικά θέματα. Πρέπει να μάθουν να γίνονται λίγο πιο πνευματικοί για να μπορέσουν να έχουν ψυχοπνευματική εξέλιξη σαν άνθρωποι. Ωραία, αυτό πολύ πνευματικό όλο που είπες. Είναι πάρα πολύ ψυχοπνευματικά τα άτομα που έχουν τον βόρειο δεσμό γενικά στο Σκορπιό. Έχουν να κάνουν με την πνευματικότητα. Αντιθέτως όμως ο νότιος δεσμός απέναντι που είναι στον Ταύρο, καμιά φορά τους κάνει πιο υλικούς, πιο και αυτά δεν τους βοηθάει ώστε να εξελιχθούν. Ναι, ναι. Ο βόρειος δεσμός λοιπόν στον Δοξότη και ο νότιος δεσμός αυτομάτως στον Ζυγό. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Εκεί που βρίσκουμε τον βόρειο δεσμό, ακριβώς απέναντι, έτσι όπως είναι σαν μία ρόδα όλος ο ζωδιακός, είναι πάντα ο νότιος δεσμός. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να ασχοληθούν πάρα πολύ με γνώση, με σύντομα ταξίδια γενικά και να έχουν πάρα πολύ μεγάλη πίστη τόσο στον εαυτό τους, όσο και στην Εκκλησία και στο Θεό. Από εκεί και πέρα, κάτι το οποίο μπορεί να τους ενοχλήσει και να μην τους αφήσει να εξελιχθούν πάρα πολύ, είναι τα θέματα της επικοινωνίας και ότι εμπλέκονται με ανθρώπους οι οποίοι δεν τους ταιριάζουν πάρα πολύ καλά, όσο στις συνεργασίες, όσο και σε θέματα γενικά σχέσεις. Δυστυχώς όμως ανακαλύπτουν μετά από αρκετό μεγάλο χρονικό διάστημα, που είναι ήδη αργά. Ο βόρειος δεσμός λοιπόν στον εγώκερο και ο νότιος δεσμός στον καρκίνο. Εδώ.
τα επαγγελματικά θέματα πάρα πολύ σημαντικά και μέσα από αυτά η ψυχοθεραπεία μπορεί και του βοηθάει πάρα πολύ για τη δική του εξέλιξη σε αυτή τη ζωή. Από την άλλη όμως, ο νότιος δεσμός στον καρκίνο μπορεί να του επηρεάσει κάπως αρνητικά με θέματα σπιτιού, με γονείς και να του φέρει κάποιες στεναχώριες που ίσως κάποιες φορές να μην του αφήνει να εξελιχθούν μέσα στον χώρο της εργασίας, φέρνοντας στην πλάτη του κάποια προβλήματα μέσα από το σπίτι. Mm-hmm. Θες να με ρωτήσεις κάτι? Όχι, 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 συνέχισε. Ο βόρειος δεσμός λοιπόν στον υδροχό, αυτομάτως ο νότιος δεσμός στον λέοντα. Οι φίλοι είναι πάρα πολύ σημαντικοί, αλλά αυτά τα πρόσωπα θα πρέπει να προσέχουν κομματικά που μπλέκονται, ακόμα και σε ομάδες που έχουν να κάνουν με σπορ και οτιδήποτε γενικά έχει να κάνει με την ομαδοποίηση. Γίνονται κάπως φανατικοί σε κάποια θέματα, ακόμα και παραθρησκευτικά. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να μην μιλάνε πάρα πολύ, να μην ακούνε πάρα πολλά και να προσέχουν, να μην δίνουν την γνώμη τους γενικά σε κάποια θέματα που εκείνοι τα θεωρούν λύση για κάποιους φίλους. Γιατί συνήθως άθελά τους αυτά τα πρόσωπα με τον νότιο δεσμό στον Λέοντα μπορούν να πούν κάτι το οποίο να μην είναι τόσο πολύ σημαντικό και να δημιουργήσουν πρόβλημα από τη στιγμή που εκείνοι θέλουν απλά και μόνο να βοηθήσουν. Χωρίς να είναι δηλαδή από μέσα τους κακοπροαίρετοι. Και να κλείσω με τον βόρειο δεσμό στο Ψάρι και τον νότιο δεσμό αυτομάτως στην Παρθένο. Αυτά τα άτομα είναι λίγο μοναχικά, κλείνονται πάρα πολύ στον εαυτό τους, αλλά μέσα από αυτό το κλείσιμο μπορούν και βοηθούν πάρα πολλούς ανθρώπους. Μπορεί να έχουν ένα κλείσιμο στον εαυτό τους, να μην θέλουν τόσο πολύ την επικοινωνία, αλλά θα ασχοληθούν για πάρα πολλά πράγματα από ό,τι μπορεί να ασχοληθεί ένας άλλος άνθρωπος, ο οποίος είναι πιο κοινωνικός και πιο επικοινωνιακός. Δεν βοηθούν πάρα πολύ, η αλήθεια είναι, σε ποια θέματα, στα οικονομικά περισσότερο. Θα βοηθήσουν πολύ περισσότερο με την ψυχολογική συμπαράσταση, με το να σου μιλήσουν, με το να ασχοληθούν μαζί σου και να συζητήσουν για κάποια θέματα. Αλλά ο νότιος δεσμός στην Παρθένο τους κάνει λίγο τσιγκούνιδες εντός εισαγωγικών. Δεν βοηθούν καθόλου με θέματα οικονομικά. Για να βρούμε που έχουμε τον βόρειο και τον νότιο δεσμό, Αλέξανδρε Κεύη, είναι πάρα πολύ απλό. Με στο Google, απλά με το πατήσουν, μας το βγάζει. Βέβαια. Είναι κάτι πολύ σημαντικό στη ζωή μας. Επηρεάζει πράγματα και καταστάσεις. Πάρα πολύ, όπως ο οροσκόπος και ο βόρειος και ο νότιος δεσμός είναι πιο σημαντικός ακόμα και από το ζώδιο. Πιο σημαντικός ακόμα. Άρα ο βόρειος, αυτό όμως είπαμε ότι αλλάζει. Όχι αλλάζει. Αυτό αλλάζει όπως κάθε 2,5 ώρες όπως ο οροσκόπος. Όχι κάθε 2,5 ώρες κάθε μέρα της ζωής μας, από τη στιγμή που γεννηθήκαμε. Τις υπόλοιπες, από την ώρα που γεννήθηκε 12 ώρα το βράδυ, ας πούμε. Στις 2,5 τη νύχτα είναι άλλος. Ας πούμε, δεσμός. Αλλά τη στιγμή που γεννήθηκες, εκεί που έχεις τον βόρειο και τον νότιο δεσμό, αυτός είναι ο βόρειος δεσμός σου. Τελείωσε, δεν αλλάζει. Για σένα, παραδείγματος χάρη, που είσαι γεννημένος εκείνη την ώρα, αυτό είναι, δεν αλλάζει. Όπως και ο οροσκόπος δεν αλλάζει. Γι' αυτό στο πρόγραμμα μπορεί να σας ζητήσουν και την ώρα μέσα για να σας βγάλουν τον βόρειο και τον νότιο δεσμό. Ή τουλάχιστον με μια έτσι, με ένα χρονικό περιθώριο, δηλαδή. Εγώ δεν θυμάμαι αν είναι 11 παρατέταρτο, α πούμε, ή 11 παρατέταρτο, κάπου εκεί είμαι. Αλλά μπορώ να βάλω 10:30 κατά προσέγγιση ή πρέπει ακριβώς. Καλύτερα ακριβώς. Καλύτερα ακριβώς. Γιατί δεν ξέρει. Αν... Πάρω την νοσοκόμα. Δεν ξέρει κάθε 2,5 ώρες αν θα πέσει πάνω στην αλλαγή του λεπτού, ακόμα και του δευτερόλεπτου. Πάντως δεν σα πω κάτι. Δεν αναγράφεται αυτό, ρε παιδιά, στο βιβλίο Αλήθεια. Αν μα βλέπει. Ναι, και η ώρα. Όχι, όχι και η ώρα. Όχι. Όχι, βέβαια, καλέ. Σώπα καλέ. Στην κόρη σου γράψανε, Γιάννη μου, γιατί είμαστε 2015. Εμάς ξέρεις που το γράφανε. Εμάς το γράφανε στη φωτογραφία που είχαμε από το μυευτήριο, ούτε πουθενά άλλου. Ναι, αλλά πάντως θέλω να πω κάτι τώρα, μια και μιλάμε έτσι για γεννητούρια. Αν μας βλέπει η Μέα που βοήθησε στη γέννα τη δική μου. Σε αυτή τη μεγάλη αποκάλυψη. Σε αυτό το μεγάλο πλάσμα που βγήκε. Σε ένα από τα θαύματα του κόσμου. Πραγματικά, αν υπάρχει αυτή η γυναίκα, θέλω να της γράψω ένα σπίτι. Ναι. Να αφήσω ένα σπίτι σε αυτή τη γυναίκα πια είναι να με πάρει τηλέφωνο. Εντάξει. Αν υπάρχει καμία που θυμάται ότι ξεγέννησε και βοήθησε εμένα, γιατί τον γιατρό τον ξέρω, εντάξει. Τι δεν ρωτάς τον γιατρό, ο γιατρός νομίζω δεν ξέρει τις μέρες του. Έλατε, γιατί το κάνω έκκληση. Έλατε, γιατί πάω μέσω Λαμίας. Ναι, μέσω έχω συνηθίσει να κάνω το γύρο. Σ' αρέσουν τα δύσκολα, βρες. Ναι, ρε παιδί μου. Στον εύκολο αυτό πώς λέγεται αστρολογικά, το ότι μου αρέσει το δύσκολο. Μπορεί να έχει τον βόρειο δεσμό, θα σου πω εγώ πιο απλά για αυτά που μιλήσαμε στον πολύ Ταύρο. Πολύ απλό το δύσκολο. Μα είναι στην ουσία πάρα πολύ απλό. Μπορεί να έχει τον βόρειο δεσμό σου γενικά στον Ταύρο, από ό,τι πιστεύω, και τον νότιο δεσμό σου στον Σκορπιό. Πιστεύω. Σκορπιό. Το πιστεύω. Αλλά ο Ταύρο με Σκορπιό είναι πολύ ωραίο συνδυασμό. Είναι αντίθετα ακριβώ. Γι' αυτό λένε Ταύρο με Σκορπιό. Γι' αυτό υπήρχε και η ταινία Ταύρο με τοξότη στην ουσία, έτσι. Είναι κάπω αντίθετα. Ό,τι έχει να κάνει με το αντίθετο. Τι είναι το Ταύρο με είναι κάτι που έχει να κάνει με το αντίθετο. Ποιο έπαιζε. Διάφοροι. Κάθε φορά έχει άλλο επεισόδιο, ναι. Και έκανε μια. Και ήταν αστρολόγος το... αυτό. Υπήρχε μέσα αστρολόγος, γι' αυτό και το έβλεπα κιόλας. Ήταν αστρολόγος όντως ο εκφωνητής. Ο Λεφάκης. Όχι, δεν ήταν ο Λεφάκης. Όχι, ποιος ήταν.
Ένας άντρας ήταν όμως, έτσι, που έλεγε λίγο με γρέζι, που έλεγε «Ταύρος με Σκόρπιο». Είναι το ζώδιο γύρω. Κάπως έτσι δεν ήταν. Ακριβώς, ναι. Δεν ήταν έτσι ακριβώς, δηλαδή ήταν περίπου. Εντάξει, και το ακριβώς με το περίπου στις μέρες μας, ποιος μπορεί να το ορίσει. Σωστά. Επίσης, θέλω να σου πω έτσι που φτάνουμε για το τέλος αυτής της εκπομπής και να πάρω το σοβαρό μου τώρα. Δεν υπάρχει σωστό και λάθος σε αυτή τη ζωή. Δεν υπάρχει και αντίο στο δρόμο μας, δεν ξέρεις. Δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας, μόνο κάποιες στιγμές χωρισμού. Η αγάπη ενώνει τον κόσμο μας, όταν είσαι και είμαι αλλού. Αυτό. Λοιπόν, δεν μου πάνε πολύ αυτά τα τραγούδια, είναι λίγο παιδικά. Ενώ αν μου δείξει κανένα παλιό καιρό, μου βγαίνει. Λοιπόν, απλά θέλω να σου πω, δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Υπάρχει επιλογή και συνέπεια αυτής. Τι να πω μετά από αυτό. Τίποτα, απλά να κάτσεις να το επεξεργαστείς και μεταχθείς άφω να μου πεις τι κατάλαβες. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άρη Παπαδογιάννη, που είσαι κοντά μας και σήμερα. Μια πολύ συλλεκτικότατη εκπομπή. Δηλαδή, τι άλλο θέλεις. Χριστιάνα Ραζή είχαμε, Δημήτρη Χρυσόπουλο είχαμε, Άρη Παπαδογιάννη είχαμε, Εύη Χιλά είχαμε, Αλέξανδρο Πετρίδη είχαμε και όλη την πλειάδα. Πες μου, αν υπάρχει. Και ένα σωρό προσφορές είχαμε και εδώ. Αν υπάρχει στην ελληνική τηλεόραση τέτοια εκπομπή με τόσο ωραία πρόσωπα. Γι' αυτό είμαστε και μοναδικοί. Αύριο θα είμαστε και πάλι κοντά σας με πάρα πολύ ωραία θέματα, συνεργάτες, καλεσμένους, πολύ ωραίους και πάρα πολύ κέφι και χορό. Μέχρι τότε να είστε καλά, να περνάτε καλά. Φιλιά πολλά. Γεια σας.